Ματέο, σας πήρε καθόλου τηλέφωνο η Μελινά? Όχι, δεν ξέρω. Κάτσε να ρωτήσω τη Δήμητρα. Σας πήρε καθόλου τηλέφωνο η Μελινά, ο Αχιλλέας? Όχι, καθόλου. Τι έγινε? Ελάτε εδώ αμέσως, σε παρακαλώ. Κάτι συνέβη στη Μελίνα και έχει εξαφανιστεί με το μωρό. Τι εννοείς έχει εξαφανιστεί? Κατάλαβα. Ερχόμαστε αμέσως. Έλα, σε φίλο. Βρήκατε τίποτα? Προφανώς μπήκαν διαρρήκτες. Μην πειράξετε τίποτα, αύριο το πρωί θα έρθει η σήμανση. Και η γυναίκα μου? Έχει εξαφανιστεί με το μωρό. Τι θα γίνει? Θα δώσουμε σήμα αναζήτησης. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Έλα, Δημήτρα. Νεκτάρια, είχατε κανένα νέο? Τίποτα. Μόλις έφυγε η αστυνομία. Είπαν ότι μπήκαν διαρρήκτες. Η Μελίνα είναι έφαντη. Δεν ξέρω. Την παίρνει ο Αχιλλέας, αλλά δεν απαντάει. Όταν έχουμε νεότητα θα σου πω. Κατάλαβα, Νεκτάρια. Προσπαθήστε να δώσετε κουράγιο στον Αχιλλέα. Που δούνει μέσα στη νύχτα. Για να δω ποιος είναι. Μελίνα, πού ήσουν? Ο Αχιλλέας και ο Νεκτάριος σε ψάχνουν. Νεκτάρια, η Μελίνα είναι. Αχιλλέα, η Μελίνα πήγε τώρα στο σπίτι μας. Δημήτρα, δώσ' του μου. Έλα. Αγάπη μου, τρελάθηκα. Πώς είσαι? Το μωρό? Καλά είμαι, θα στα πω από κοντά. Ελάτε από εδώ. Είμαι εσύ, τρέλεις. Κάτσε να σου βάλω λίγο νερό και θα μου πεις. Όλα είμαστε. Αγάπη μου. Πώς είσαι? Το μωρό, πού είναι το μωρό? Το μωρό το έχουμε απάνω, κοιμάται. Τι έγινε, Μελίνα? Κάποιοι προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι. Κλέφτες μάλλον, πρέπει να ήταν δύο. Ναι, το επιβεβαίωσε η αστυνομία. Σας έχουν κλέψει κάποια πράγματα και κοσμήματα. Σκασίλα μου για όλα. Αν και μου είστε καλά. Μόνο αυτό με νοιάζει, αγάπη μου. Άκουγα κάποιους θορύβους. Στο είχα πει εγώ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και κάποιος προσπαθούσε να ανοίξει την εξώπορτα. Όταν είδα από το παράθυρο ότι έφυγε και πήγε από την πίσω μεριά, άρπαξα το μωρό και βγήκα έξω. Άρχισα να τρέχω. Έπρεπε να μπει στα μάξι. Αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ να οδηγήσω με το δεξί τιμόνι. Να στουκάρω πουθενά. Και κατέβηκες όλο το βουνό με το μωρό αγκαλιά. Μέσα στα σκοτάδια. Τι να έκανα. Είχα τρομοκρατηθεί. Αχιλλέα, δεν ξαναγυρίζω σε αυτό το σπίτι. Τέρμα. Θα μείνετε εδώ απόψε. Έτσι αλλιώς η αστυνομία πει να μην πειράξετε τίποτα μέχρι να έρθει αύριο η σήμανση. Πάω να πάρω την αστυνομία. Να τους πω ότι εμφανίστηκε, γιατί θα αρχίσω να την ψάχνω. Ωραία, λοιπόν. Ας μείνουμε εδώ απόψε και αύριο βλέπουμε. Δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Εγώ και το μωρό μου δεν ξαναγυρίζουμε εκεί μέσα. Δεν ξέρω, μου, εντάξει. Υποσχέσουμε ότι δεν θα ξαναπάω σε αυτό το σπίτι. Εδώ είστε ασφαλείς και εσύ και το μωρό μας. Δεν πρόκειται να σας πειράξει κανείς. Είδες που δεν με πίστευες? Αυτοί τριγυρνούσαν έξω από το σπίτι 2-3 μέρες τώρα. Και εσύ με κορόιδευες ότι βλέπω φαντάσματα. Εντάξει, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Όταν μπήκαμε στο σπίτι και δεν σας βρήκα, τρόμαξα πάρα πολύ. Τρελάθηκα. Εγώ πήρα μια τρομάρα. Ήταν από τις χειρότερες μέρες της ζωής μου, Αχιλλέα. Και μετά, με το μωρό στην αγκαλιά, να τρέχω μέσα στα σκοτάδια να κατέβω το βουνό. Εντάξει. Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί.
Εγώ θα κάνω ό,τι θέλεις, να ξέρω. Ακόμη να ξυπνήσεις η κόρη μου. Την ξενύχτησα χτες. Αγάπη μου, χαίρομαι που είσαι καλύτερα. Ναι, είμαι καλύτερα, αλλά εγώ σε αυτό το σπίτι δεν ξαναγυρίζω. Μη λέμε τα ίδια. Να σου πω, Μαρίνα μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Σε καμιά ώρα όμως θα πρέπει να πάω να περιμένω τη σήμανση. Θα πάρεις τα ρούχα σου, τα δικά μου και μην ξεχάσεις το μωρού. Γιατί δεν πάμε κι εμείς μια βόλτα μαζί του να πάρεις μόνη σου ό,τι χρειάζεσαι. Όχι, όχι. Εγώ δεν πηγαίνω. Ο Αχιλλέας ξέρει πολύ καλά πώς νιώθω. Το έχω εξηγήσει. Καλά, στην τελική, αν έχω καμιά απορία, σε παίρνω και τηλέφωνο, μου πεις. Πολύ χαίρομαι, Μελίνα μου, που θα σε έχω εδώ παρέα μου. Κι εγώ. Αλάτι! Μάρθα, τι κάνεις εδώ?